Ευχαριστώ κύριε Χατζηχρήστου, να σας καλησπέρισω όλους και να ευχαριστήσω τους οργανωτές του 5ου Διαδραστικού και προσωπικά τον κύριο Χατζηχρήστου και να συνεχίσω τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι για τους νέους Έλληνες συναδέλφους μας να επισκέπτονται στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, μετεκπαίδευσής τους, συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους σε κέντρα, σε ευρωπαϊκά ολορικά κέντρα αριστείας. Γιατί με τις επισκέψεις αυτές τους δίνεται η ευκαιρία να βλέπουν, να εκτιμούν, να αξιολογούν, να κρίνουν, να συγκρίνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν τα κέντρα αυτά, τη συμπεριφορά των γιατρών εκεί πέρα, τον τρόπο εργασίας τους και βεβαίως, δυστυχώς για μας, την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη που έχουν εκεί πέρα. Ένα θέμα που είναι σημαντικό και που για μας, όπως είπα, δυστυχώς, είναι πάντοτε επίκαιρο. Τους δίνεται επίσης η ευκαιρία, με τις επισκέψεις πάλι αυτές, να ανοίγουν ένα διάβλο επικοινωνίας με τους συναδέλφους στο εξωτερικό. Το Ινστιτούτο, το ΙΜΟΠ, πρέπει να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια στα πλαίσια του προγράμματος Eurotour να εκπαιδεύει, να σχετίζεται με την εκπαίδευση αυτή των νεότερων συναδέλφων μας. Παραπάνω δεν θα πω, τη λεπτομέρεια θα σας αναφέρει ο κύριος Χατζηχρήστου παρακάτω, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι ο οργανωτής, ή μάλλον ο σχεδιαστής, οργανωστής και εκτελεστής των επισκέψεων αυτών. Αργότερα ο κύριος Αλιβιζάτος θα συντονίσει τους νέους συναδέλφους μας, οι οποίοι έχουν πάει στο εξωτερικό, είχαν συμμετάσχει σε επισκέψεις αυτές. Ο κύριος Αλιβιζάτος ζεσταίνει την αλήθεια αυτό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του έντονου φωτισμού, πολύ ωραίο βέβαια. Και οι οποίοι τέλος οι συνάδελφοί μας που έχουν συμμετάσχει ήδη θα μας αναφέρουν τις εμπειρίες τους, τις οποίες πραγματικά όλοι μας, μα όλοι μας, τουλάχιστον αυτοί που δεν έχουν κάνει τις επισκέψεις αυτές, περιμένουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Χατζηχρήστου. Εγώ 5 διαφάνειες για την ιδέα πώς ξεκίνησε, είναι ανοιχτό. Έχω ήχο, είναι ανοιχτό από εδώ από μένα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Η ιδέα ξεκίνησε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα τελειώνουμε ειδικότητα και δεν έχουμε μία αίσθηση του τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, παρά μόνο από ομιλίες και από συνέδρια. Το πώς γίνεται μέσα αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα papers, πώς παράγονται, πού είναι αυτά. Αυτή ήταν η ιδέα. Οπότε έπρεπε να δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν το εξωτερικό την ευκαιρία. Αυτό το πρόγραμμα φτιάχτηκε με 10 νέους ουρολόγους κάθε χρόνο να πηγαίνουν σε 5 ευρωπαϊκά κέντρα για μία εβδομάδα και να είναι 2 μαζί. Και σήμερα συζητώντας καταλήξαμε ότι είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί ο ένας μιλάει με τον άλλον, ακόμα έχει μία συντροφιά, μία ασφάλεια, γιατί είναι κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό που δεν έχουν πάει. Θα σας απούνε τώρα και οι ίδιοι. Λοιπόν, το πρόγραμμα των διακρίσεων μετακίνησης είναι να αποκτήσουν μία εικόνα της δομής και της καθημερινής λειτουργίας, να μπουν στα χειρουργεία κτλ. Γιατί φροντίζουμε να έχουμε οργανώσει το πρόγραμμα με τα κέντρα, και αυτό είναι μία δύσκολη και επίπονη δουλειά. Να έχουν και επίσης να έχουν και με κάποιους από αυτούς που διαβάζουν τα papers και λένε αυτός. Και εγώ πήγα, γνώρισα. Του σφίξα το χέρι, το χαιρέτησα και κάποιοι έφαγαν και μαζί του. Και θα το δούμε αυτό αργότερα. Δεν θα σας κουράσω, αυτά είναι και στο πρόγραμμα, είναι τα κέντρα μέχρι σήμερα. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλη την Ευρώπη, όπου βλέπετε το σήμα είναι και τα κέντρα που έχουμε πάει μέχρι σήμερα και πληθαίνουν, πάμε και σε άλλες χώρες. Το 2012 είναι τα κέντρα τα οποία ήδη έχουν κλείσει και εργαζόμαστε μαζί να κάνουμε το πρόγραμμα. Η προκήρυξη για τα επόμενα θα έρθει τον επόμενο μήνα. Οπότε, όποιοι ενδιαφέρεστε, να είσαστε έτοιμοι να υποβάλλετε. Θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά πλέον μέσα από την πλατφόρμα.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Γεράσιμο τον Λεβιζάντο, τον Απόστολο τον Αποστολή, τον Χάρη τον Μαμουλάκη και τον Πέτρο τον Περιμένη που συνέβαλαν στην κρίση και στα κέντρα που πήγατε του Euro Tour. Και βέβαια όλο αυτό το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να γίνει άμα η Αστέλας δεν έρχεται την ευαισθησία σε ένα ακριβό πρόγραμμα να το στηρίξει σε δύσκολες εποχές. Και χαιρόμαστε που συνεχίζει να το στηρίζει και φέτος. Και πρέπει να την τιμήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία άλλη γυναίκα, ψυχολόγο, η οποία είναι η ψυχή. Όσοι είναι στο γύρο του, έχουν μιλήσει 500 φορές, τα κανονίζει όλα. Παίρνει τα κέντρα από την αρχή, θα κάνει τις επαφές με τις γραμματείες, τις διοικήσεις και θα σας συντροφεύει ακόμα και όταν είσαστε εκεί για ό,τι σας συμφύει, να σας ετοιμάσει το πρόγραμμα, να σας ετοιμάσει τα κοινωνικά δρόμενα της εβδομάδος, να σας βρει τους καλύτερους τουριστικούς οδηγούς και οδηγούς για να μην χάνεσαι στις πόλεις, να σας πρίζει μετά για να πάρει τις αξιολογήσεις σας πίσω, γιατί αυτές είναι χρήσιμες για τους επόμενους. Και θέλω όλοι πολύ να ευχαριστήσουμε τη Μανέα Τζιτζούμπρου για όλα αυτά που έχει κάνει αυτά τα 3 χρόνια του Eurotour. Βέβαια, αυτό είναι για να λέμε καλά λόγια, γιατί στην ουσία τι κάνει η Μαρίνα. Έχει την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Κυκλοφορεί σε όλες αυτές τις πόλεις και ψάχνει. Δεν κάνει τουρισμό όλο τον χρόνο και λέει: α, πήγα εκεί πέρα και έφαγα και ήταν ωραία. Τη βρήκα αυτή στο Facebook, την κατέβασα, γιατί της αρέσουν τα ταξίδια. Πηγαίνει κάθε χρόνο κάπου μία εβδομάδα για να γνωρίζει τον κόσμο και οργανώνει ξένα, οργανώνει φθηνά ταξίδια. Άρα κολλάει και τα προσωπικά της ενδιαφέροντα στην επαγγελματική της απασχόληση. Τα κριτήριά μας είναι ότι πρέπει να έχετε τελειώσει την ειδικότητα, πρέπει να έχετε το ΦΕΠΟΥ. Και όσοι δεν έχουν το ΦΕΠΟΥ, δεν θέλουν να δώσουν εξετάσεις, λυπούμαστε. Νομίζω ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Δυστυχώς πρέπει όλοι πλέον να το έχουμε. Και αυτά είχα εγώ να πω. Παραδίδω στον Γεράσιμο τον Λεβιζάντο για να συντονίσει την παρουσίαση. Παρακαλώ όσοι είναι διπλοί, δηλαδή θέλω να πω, είναι και οι δύο εδώ, γιατί είναι μεγάλη τιμή για το ΙΜΟΠ ότι από τους 20 που πήγανε στο Eurotour, οι 3 έφυγαν μετά για μετεκπαίδευση. Οι 3, θα μου πείτε 5%, ναι, σημαντικό. Ίσως και κάποιοι άλλοι αύριο, μεθαύριο. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεται το Eurotour. Σας ευχαριστώ πολύ.